Στη Θεσσαλονίκη, όπου για ακόμη μια χρονιά μετατράπηκε σε κέντρο των κινητοποιήσεων λόγω της παρουσίας του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως, ένταση και μικροεπισόδια σημειώθηκαν έξω από το Δημαρχείο της πόλης, όταν εργαζόμενοι στους Δήμους, σχολικοί φύλακες και δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν συγκεντρωθεί, επιχείρησαν να διαδηλώσουν αλλά εμποδίστηκαν από αστυνομικούς. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι δημοτικοί αστυνομικοί κρέμασαν τις στολές τους, πάνω στις οποίες είχαν καρφιτσωμένα χαρτιά με την προσωπική τους ιστορία. Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που αναμένεται να μεταβεί και το επόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Σωματείου των Εργαζομένων της ΕΛΒΟ. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να διαλυθεί η παραγωγική βάση της χώρας, δεν πρόκειται να αφήσουμε να διαλυθεί η αμυντική ικανότητα της χώρας. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα που κάνουν για να μην κλείσει η επιχείρηση και ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για έναν ενιαίο δημόσιο φορέα αμυντικών βιομηχανιών. Έντονες αντιδράσεις πάντως προκάλεσε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομιλία Σαμαρά. Τα ψέματα του κυρίου Σαμαρά τα έχει αντιληφθεί όλος ο ελληνικός λαός με τις σημερινές του δηλώσεις μπροστά στην πραγματικότητα της ελληνικής οικογένειας. Ο Σαμαρά συνεχίζει τα ψεύδη και τις κενές υποσχέσεις και ταυτόχρονα καταστρέφει την οικονομία μας. Ξεπουλά τον εθνικό μας πλούτο στους ξένους και βυθίζει τη χώρα στην ύφεση και την ανεργία. Ό,τι επιτεύχθηκε στα δημόσια οικονομικά με θυσίες της κοινωνίας και στο πλαίσιο μιας συνταγής με πολλά λάθη, πρέπει να αξιοποιηθεί για μια νέα ισχυρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους, με στόχο μια νέα και διαφορετική συμφωνία. Μια συμφωνία που θα υπερβαίνει την πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας. Ο δρόμος προς την Ελλάδα του πρωτογενούς πλεονάσματος ανοίγει με τη σφαγή διαρκείας των δικαιωμάτων και του εισοδήματος του λαού και συνεχίζει με νέες φοροελαφρύνσεις και κρατικές ενισχύσεις για τους μονοπωλιακούς ομίλους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες. Απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας σε γυμνάσια και λύκεια αμέσως μετά το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού προαναγγέλνουν οι καθηγητές που αντιδρούν στο μέτρο της διαθεσιμότητας. Ο κλάδος μας μέσα από τις γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ που έγιναν τις προηγούμενες μέρες αποφάσισε ουσιαστικά την κινητοποίηση, μια μεγάλη κινητοποίηση από τις 16 του μήνα, απεργία διάρκειας με πενθήμερα επαναλαμβανόμενα που θα επιβεβαιώνονται κάθε εβδομάδα. Στις συνελεύσεις των τοπικών συλλόγων τους, οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης αποφάσισαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να κατέβουν σε απεργία από τις 16 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση από την πλευρά της αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους μαθητές και τους γονείς. Τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά. Η εκπαιδευτική και τα βιβλία θα είναι στις θέσεις τους. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρχει σχολείο σε αυτή τη χώρα και δεν μπορεί να το δεχτεί η κοινωνία. Το σχολείο είναι στρατώνας. Από εκεί και πέρα. Εάν η κυβέρνηση επιχειρήσει οτιδήποτε, θα μιλήσουμε κι εμείς με άλλο λόγο. Οι γονείς των μαθητών εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον της νέας σχολικής χρονιάς. Το μπαλάκι είναι πάντα στους γονείς. Μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία, πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Έχω παιδί τρίτη ηλικίου και έχω πάρα πολύ άγχος, το παιδί, όλη η οικογένεια. Και αυτοί έχουν δίκιο από οικονομικής απόψεως, αλλά και τα παιδιά, ας πούμε, για το μέλλον τους. Σε κινητοποίηση προχωρούν και οι δάσκαλοι, που δίνουν το πρώτο απεργιακό τους ραντεβού στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας στις κινητοποίησεις της ΑΔΕΔΗ και εξετάζοντας το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και αυτοί το δρόμο των καθηγητών με πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Στο πλευρό τους βρίσκονται και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους φορολογούμενους που καλούνται να πληρώσουν μαζεμένους φόρους και χαράτσια, ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη εξήγηλε φορολογικές ελαφρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και υπό την βασική προϋπόθεση όμως ότι η οικονομία θα παράγει σταθερά και συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα. Μετά τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, ο Αντώνης Σαμαράς προανήγγειλε τη μείωση του ΦΠΑ σε είδη και υπηρεσίες με στόχο την ανακούφιση κυρίως των ευάλωτων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού. Έτσι, το σενάριο που υπάρχει είναι να υπάρχει ένας ενιαίος ΦΠΑ σε όλα τα είδη και τις υπηρεσίες στο 18-19% ή στο 23%, αλλά να υπάρχει και ένας μειωμένος συντελεστής που θα είναι στο 10% ή 11%, ακόμη και στο 13%, αλλά για τρόφιμα και φάρμακα. Πρόθεσή μου, το ξέρετε, είναι και παραμένει ο ενιαίος συντελεστής φόρου επιχειρήσεων στο 15%. Αυτό θα το πετύχουμε μόλις σταθεροποιήσουμε τα πρωτογενή μας πλεονάσματα. Το ΦΠΑ χαμηλότερο από το σημερινό για τα περισσότερα είδη. Άλλωστε το ξέρετε, κάναμε ήδη το πρώτο βήμα με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13. Ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και των επιχειρήσεων είναι η μείωση ακόμη περισσότερο της φορολογίας ώστε να τονωθεί η οικονομία και οι επενδύσεις.
Σήμερα ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για αυτόν τον μειωμένο και ενιαίο φόρο, ικανοποιώντας το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου. Από το 20% που είναι ο φόρος των επιχειρήσεων, στόχος είναι να πάει στο 15% για όλες τις επιχειρήσεις, ενώ μελετάτε να υπάρξει και ενιαίος φόρος για τους επαγγελματίες στο 25-28%. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Εξωστρέφεια σημαίνει εξάγουμε ή παράγουμε για να υποκαταστήσουμε εισαγωγές. Όταν φτάσουμε εκεί, η Ελλάδα πλέον θα είναι μια βιώσιμη οικονομία με πολύ σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Πάντως, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και η δημιουργία ενός νέου και σταθερού φορολογικού συστήματος πρακτικά σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, μείωση τιμών, αύξηση της κατανάλωσης, αύξηση των φορολογικών εσόδων αλλά και νέες επενδύσεις.